Ξεκίνησε η μάχη των κομμάτων για την υπόθεση Νοβάρτης. Τσίπρα και Παπαγγελόπουλο κατονομάζει ο Σαμαράς την κατάθεσή του. 6 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εμψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα από μέλους της Χρυσής Αυγής. Σε εξέλιξη πορείες σε όλη την Ελλάδα. Σταθεροποιείται η τιμή του πετρελαίου μετά και τις καθησυχαστικές δηλώσεις των Σαουδοαράβων. Παραμένει ωστόσο ο κίνδυνος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από το One Channel. Την διερεύνηση τέλεσης πιθανών αδικημάτων από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα αλλά και τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης κύριο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο προτείνει το διαβιβαστικό σημείωμα για την Νοβάρτης που ήρθε στη Βουλή από τη Δικαιοσύνη. Την αναγγελία έκανε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Στασούλας και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία. Συνέχεια στην υπόθεση Νοβάρτης αλλά με αντεστραμμένους ρόλους περιλαμβάνει το σημείωμα που ήρθε στη Βουλή από τη Δικαιοσύνη. Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο 3126 του 2003 με τίτλο «Ποινική ευθύνη των Υπουργών όπως ισχύει στις 16 Ιανουαρίου του 19, ποινική δικογραφία που αφορά πρώτον στον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδος Αλέξιο Τσίπρα και δεύτερον στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτριο Παπαγγελόπουλο. Οι καταθέσεις των Σαμαρά, Αβραμόπουλου, Βενιζέλου και του αντισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή για σκευωρία εναντίον του στην υπόθεση της Νοβάρτης έφεραν τώρα στη Βουλή δικογραφία κατά τον Τσίπρα και Παπαγγελόπουλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, υφίστανται σαφείς ενδείξεις για τέλεση αδικημάτων από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλο. Γι' αυτό το λόγο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα προτείνει τη συγκρότηση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την διενέργεια προκατρακτικής εξέτασης αναφορικά με τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται να ζητήσει την διενέργεια προκατρακτικής επιτροπής μόνο για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, αφήνοντας απ' έξω τον Αλέξη Τσίπρα. Αν πάμε να διερευνήσουμε την υπόθεση στη Βουλή, όπως θα διερευνηθεί η υπόθεση για να χυθεί άπλετο φως και προκύψουν, πράγματα, έχετε καμία αμφιβολία ότι θα πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη, μην τα μπλέκουμε τα πράγματα. Τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη αυτή η έρευνα και μάλιστα έχουμε πολιτικό πρόσωπο το οποίο τελικά παραπέμπεται στη δικαιοσύνη, ο κύριος Λοβέρδος, έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θα κάνει επιτροπή, προανακριτική επιτροπή, για να δει εάν υπάρχει σκευωρία και αν εμπλέκεται σε αυτήν, προσέξτε ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Θέλω, επειδή ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ και εγώ και η οικογένειά μου και οι φίλοι μου και οι συνεργάτες μου από όλη αυτή τη σκευωρία, να γίνουν όλα νόμιμα όπως προβλέπει το Σύνταγμα, χωρίς πάθος, όχι για λόγους αντεκδίκησης, αλλά γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι αυτές οι κατηγορίες που έχει εκφράσει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Αγγελής, δεν μπορούν να μείνουν αδιερεύνητες. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός σε συνεργάτες του, εγώ τους πολιτικούς μου αντιπάλους δεν τους στέλνω στα δικαστήρια. Η Νοβάρτης αυτή τη φορά με το ερώτημα της σκευωρίας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί νέες εντάσεις. Πολλοί Έλληνες γνωρίζουν ότι η υπόθεση Νοβάρτης αποδείχθηκε ένα αντίστροφο σκάνδαλο, δηλαδή ενώ αναγγέλθηκε από τον κύριο Παπαγγελόπουλο την επομένη του μεγάλου συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο όλων των εποχών, αποδείχθηκε ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο, ότι κάποιοι μεσόδευσαν αυτή την υπόθεση, κρέμασαν 10 ανθρώπους στα μανταλάκια. Ένα διεθνές σκάνδαλο, το οποίο βεβαίως έχει τα πλοκάμια του και στην Ελλάδα, και όλο αυτό είναι εξελίξει διερεύνηση του σκανδάλου, δεν έχει τελειώσει τίποτε. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή του ο Ιωάννης Αγγελής δεν κατονομάζει τον περιβόητο Ρασπούτιν. Αναφέρει όμως ότι τον γνωρίζει η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, και ότι εκείνος έδινε εντολές στην Ελένη του Λουπάκη. Η κυρία Δημητρίου με διαβεβαίωσε ότι ο Ρασπούτιν είναι μέλος της κυβέρνησης. Κάθε εντολή που έδινε η του Λουπάκη για να εκτελεστεί θα έπρεπε να τελεί υπό την έγκριση αυτής της ανώτερης δύναμης που λέγεται Ρασπούτιν. Η διαδικασία τώρα προβλέπει την κατάθεση πρότασης στην Ολομέλεια από τουλάχιστον 30 βουλευτές και την συγκρότηση της Προανακριτικής Επιτροπής εφόσον εγκριθεί από την πλειοψηφία των βουλευτών.
Την διερεύνηση τέλεσης πιθανών αδικημάτων λοιπόν θα εξετάσει η Βουλή, αλλά να πάμε να δούμε ποια είναι ακριβώς τα κομμάτια εκείνα από την κατάθεση του κυρίου Ιωάννη Αγγελή, αλλά και το υπόμνημα κατάθεση το οποίο υπέβαλε ο κύριος Σαμαράς σε ό,τι αφορά αυτήν την σπουδαία υπόθεση για την Νοβάρτης. Πάμε λοιπόν τώρα στο Δημήτρη Γκάτσιο να δούμε τι ακριβώς αποτυπώνεται από τις καταθέσεις αυτές των δύο ανδρών. Καλησπέρα, Γιάννη. Τον τέος Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον τέος Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο καταγγέλει για την υπόθεση Νοβάρτης ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Στην πολυσέλιδη κατάθεση, παύλα υπόμνημα, ο κύριος Σαμαράς επισημαίνει ότι υπάρχει ευθεία σύνδεση των εισαγγελέων διαφθοράς με τους κυρίους Τσίπρα και Παπαγγελόπουλο. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, όλες οι ενέργειες ήταν προσχεδιασμένες και σε πλήρη γνώση των κυρίων Τσίπρα και Παπαγγελόπουλου. Η υπόθεση αποτελεί προϊόν των σχεδιασμών του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Παπαγγελόπουλου, όπως αποδεικνύεται εκ των ανωτέρων. Είμαι βέβαιος ότι η έρευνα των εξωτερικών στοιχείων, των τηλεφωνικών συνδέσεων, των εμπλεκόμενων, οι κλήσεις, η διάρκεια αυτών και ο γεωεντοπισμός των συσκευών τους θα απέδιδε ευχερώς στοιχεία για τις απευθείας επαφές μεταξύ των εγκαλούμενων μελών της συμμορίας που κατήγγυλα, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμαράς. Και επισημαίνει παράλληλα, ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον κύριο Παπαγγελόπουλο, τον πρώην διοικητή της ΕΕΠ, που είδε το φως το αληθινό, αναγνωρίζοντας εύνης και ανακηρύσσοντας τον κύριο Τσίπρα ως έναν εκ των τριών μεγάλων εθναρχών, μετά τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που έχει γνωρίσει η χώρα, χρησιμοποίησαν τους εισαγγελείς για να στηθεί και να συρρυρηθεί αυτή η απίστευτη και χωρίς κανένα ουσιαστικό και αποδεικτικό έρισμα υπόθεση, μέχρι που άρχισε να βοά ο κόσμος και να αποκαλύπτονται όλες οι κραυγαλαίες παρεμβάσεις και οι προκλητικές και ανήθικες παρανομίες, σημειώνει μεταξύ άλλων στο υπόμνημά του ο πρώην Πρωθυπουργός, βάζοντας ευθέως στο κάδρο τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Γκάτσιο. Κυρίες και κύριοι, να καλησπέρισουμε στο στούντιο τον Γιώργο Μαντέλα, τον Διευθυντή από τα Νέα. Και να έρθω, Γιώργο, να σε ρωτήσω για αυτή την περιβόητη υπόθεση. Βλέπουμε ότι ο κύριος Σαμαράς στην κατάθεσή του είναι λαύρος εναντίον δύο προσώπων, τόσο του κυρίου Τσίπρα όσο και του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Από την πλευρά της όμως η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση διαχωρίζει λίγο τη θέση της και βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορετική στάση μεταξύ των δύο. Ναι, είναι εμφανές. Δηλαδή, διαβάζοντας και αυτά που φέρεται να κατέθεσε ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Σαμαράς στρέφεται ενάντια και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Παπαγγελόπουλο. Το μέγαρο Μαξίμου, γιατί περί αυτού πρόκειται, λέει ξεκάθαρα ότι στο κάδρο μπαίνει ο Παπαγγελόπουλος, δεν μπαίνει ο Τσίπρας, γιατί τους πολιτικούς αντιπάλους του ο κύριος Μητσοτάκης δεν τους στέλνει στα δικαστήρια, τους κρίνουν οι κάλπες και ο λαός εν τέλει. Είναι μια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων, η οποία θα κριθεί στην πορεία των εξελίξεων και θα κριθεί σε πολλά επίπεδα, νομίζω. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει ο κύριος Σαμαράς στην περίπτωση που η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, επιμείνει σε αυτή τη γραμμή. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε. Πάντως, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία καταγγέλουν τόσο και ο Σαμαράς όσο και ο κύριος Αγγελής και λένε για μια διαδικασία η οποία επισπεύθηκε χωρίς ενδεχομένως να υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα ήταν πολύ συγκεκριμένα για τους κατηγορούμενους. Νομίζω ότι αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τις δύο καταθέσεις, παύλα υπομνήματα, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει έχει δύο συνισταμένες. Η πρώτη έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι ξεκάθαρο πως σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες δέχονταν πιέσεις η δικαιοσύνη για να προχωρήσει σε κινήσεις σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Νοβάρτης. Φέρεται να υπάρχει μια φράση μέσα που τη λέει ο κύριος Αγγελής να δέσουν, να τη λήξουν σε μια κόλλα χαρτί τρεις πρώην υπουργούς. Άρα είναι το ένα η πίεση που ασκείται στους δικαστικούς λειτουργούς και το δεύτερο είναι η προχειρότητα με την οποία ετοιμάζεται όλη αυτή η ιστορία. Σε μία φάση της κατάθεσης αναφέρει ότι αυτό το οποίο υπήρχε σαν μήνυμα είναι να γίνει όπως, να ασκηθούν δηλαδή οι διώξεις και μετά βλέπουμε. Εξ αυτού συνάγεται. Από αυτό λοιπόν τι συμπέρασμα ακριβώς. Συμπέρασμα που καταλήγουμε είναι στο ότι τελικά στοιχεία δεν υπήρξαν ποτέ στην πραγματικότητα εναντίον των πολιτικών προσώπων για να το διαχωρίσουμε. Γιατί άλλο η ιστορία με τους γιατρούς, άλλο η ιστορία με τα πολιτικά πρόσωπα. Κανείς δεν λέει ότι η ιστορία με τους γιατρούς είναι ένα σκάνδαλο, αλλά άλλο το θέμα με τα πολιτικά πρόσωπα. Στοιχεία παραδέχεται ο κύριος Αγγελής, από όσο είναι σε θέση να γνωρίζει, ότι δεν υπήρξαν ποτέ. Νομίζω ότι περιγράφει μια εικόνα στη δικαιοσύνη η οποία είναι μοιρασμένη στα δύο. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δέχονται τις εντολές, τρώνε την πίεση και σκύβουν το κεφάλι, και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Αγγελή, τρώνε την πίεση, αλλά προφανώς δεν σκύβουν το κεφάλι. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
Βέβαια, υπάρχει ένα σημείο στην κατάθεση του κυρίου Σαμαρά, η οποία κάνει πολύ συγκεκριμένο λόγο για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος λέει: αποκινούμε τον εκκλεστικό του βραχίωνα, δηλαδή τον κύριο Παπαγγελόπουλο, εξήφαναν το σχέδιο της απόπειρας πολιτικής μου εξόντωσης. Ναι. Εδώ ο κύριος Σαμαράς είναι πολύ συγκεκριμένος και ρίχνει ευθύνες στον κύριο Τσίπρα, κάτι το οποίο βεβαίως δεν προκύπτει, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα στοιχεία, από ό,τι φαίνεται από την υπόθεση αυτή που έχει πάει στη Βουλή. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Πρέπει να αποδειχθεί αυτό. Προφανώς ο κύριος Σαμαράς θεωρεί ότι έτσι πρέπει να έχουν γίνει τα πράγματα, αλλά πρέπει να αποδειχθεί κιόλας. Εδώ να πω κάτι το οποίο συνάγεται από όλη την κίνηση που σημειώνεται το τελευταίο διάστημα με αφορμή το θέμα της Νοβάρτης. Νομίζω ότι το Μέγαρο Μαξίμου, στο πίσω μέρος του μυαλού του, δεν έχει αποπέμψει εντελώς την ιστορία του, την εμπλοκή του κ. Τσίπρα. Όμως το σχεδιάζει με έναν διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, βάζει στον κάδρο τον κ. Παπαγγελόπουλο και προσδοκά ότι αν ο Παπαγγελόπουλος αισθανθεί δικαστικά διοκόμενος και πολιτικά απομονωμένος, τότε δεν αποκλείεται και να σπάσει κατά το κοινό συλλογόμενο, αν όντως είναι αυτός ο οποίος έχει οργανώσει πολλά από αυτά τα οποία καταγγέλλονται. Σε αυτή την περίπτωση, ενδεχομένως να προχωρήσει σε άλλου είδους αναθεώρηση των καταθέσεών του, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ πρόωρο και νομίζω ότι θα ήταν και παρακινδυνευμένο να τα εκτιμήσουμε, γιατί μέχρι στο παρόν υπάρχουν μόνο ενδείξεις και δεν υπάρχουν αποδείξεις. Γιώργο Μαντέλα, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν κοντά μας απόψε. Εγώ. Κυρίες και κύριοι, τώρα σε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα κινήθηκε σήμερα το ελληνικό δεκαετές ομόλογο, σημειώνοντας απόδοση 1,38, όταν πριν από έναν χρόνο κατέγραφε απόδοση 4,68%. Η πτώση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων είναι δείγμα επιστροφής της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, κάτι στο οποίο συνέβαλε και η δρομολόγηση της πρόορης αποπληρωμής δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Για όλα αυτά θα μας πει περισσότερα τώρα η Αθανασία Ακρίβου. Ακριβώς, Γιάννη, νέο ιστορικό χαμηλό για την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου. Καθώς το πρωί ήταν στο 1, η απόδοση του ήταν στο 1,45%, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακόμη πιο χαμηλά, στο 1,38% στις 8 Ιουλίου, όπως βλέπουμε. Δηλαδή, όταν ανέλαβε και η νέα κυβέρνηση, βρισκόταν στο 2,28% η απόδοση, ενώ σήμερα, ενώ αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στο 1,38%, είναι μία μείωση της τάξης του 39%. Το διευρυμένο πρόγραμμα που προανέγγειλε τόσο ο κύριος Ντράγκη, που ευνόησε θετικά τους κρατικούς τίτλους της Ευρώπης, η πρόωρη αποπληρωμή του ακριβού μέρους των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά ακόμη και η συστημική λύση που πρόκειται να προωθηθεί για τις τράπεζες, οι οποίες θα ξελαφρώσουν από 20 δις κόκκινων δανείων, όλα αυτά από ό,τι φαίνεται οδηγούν ακόμη πιο κάτω τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων. Να πάμε τώρα ένα βήμα πιο κάτω, Αθανασία, καθώς φαίνεται ότι κατατέθηκαν πλέον τα σχέδια για τις υπογραφές εκείνες που προβλέπουν την εκμετάλλευση οικοπαίδων υδρογονανθράκων σε Κρήτη και σε Ιόνιο. Ακριβώς, Γιάννη, το Υπουργείο Ενέργειας κατέθεσε σήμερα 4 σχέδια νόμου για την επικύρωση ισάριθμων αριθμών συμβάσεων για την παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε 4 θαλάσσιες περιοχές στην Κρήτη και στο Ιόνιο. Το Υπουργείο Ενέργειας μάλιστα ανέφερε πως η κύρωση των συμβάσεων αυτών, οι διαπραγματεύσεις των οποίων είχαν κρατήσει από το 2015 ως το 2019, ενισχύουν εξωστρέφεια της Ελλάδας στον αναπτυσσόμενο τομέα υδρογονανθράκων και συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης μεγάλων διεθνών πετρελαϊκών εταιριών που θα επενδύσουν 140 εκατομμύρια στο στάδιο των ερευνών. Οι επενδύσεις αυτές θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσουν τις τοπικές κοινωνίες. Αθανασία Ακρίβου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, οι συντάξεις χειρίας και η στήριξη της πλήρους απασχόλησης και η καταπολέμηση της αδίλωτης εργασίας ήταν τα βασικά θέματα που συζήτησε ο Πρωθυπουργός με τους αρμόδιους υπουργούς κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Εργασίας, συνοδευόμενος από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κύριο Στέλιο Πέτσα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά πως αποτελεί προσωπική του δέσμευση η αντιμετώπιση της αδίλωτης εργασίας. Επικριτική, ωστόσο, ήταν σύσσωμη αντιπολίτευση για την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στα εργασιακά θέματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης εργασίας. Την καταπολέμηση της αδίλωτης εργασίας προέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού ενημερώθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου, δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει αυτές τις περιπτώσεις δραστικά. Αφορά τον πόλεμο τον οποίο έχουμε κηρύξει στην υποδηλωμένη εργασία. Θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό δραστικά. Όχι μόνο με συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους, αλλά και μέσα από ένα πλέγμα κινήτων και αντικινήτων. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε
την πλήρη απασχόληση. Η κυβέρνηση δημιουργεί μητρώο παραβατικότητας και καθιερώνει υποχρεωτικό επανέλεγχο εντός 12 μήνου για κάθε κρούσμα αδείλου της εργασίας. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής θα μπαίνει λουκέτο, ενώ θα προβλέπεται μείωση του αυστηρού προστίμου των 10.500 ευρώ υπό την προϋπόθεση πρόσληψης του εργαζομένου για ένα χρόνο με πλήρη απασχόληση. Θα δούμε την αγορά εργασίας να μεταμορφώνεται και να επανέρχεται σε μια κανονικότητα που η πλήρη απασχόληση, και εκεί στοχεύουν οι πολιτικές μας, θα είναι πλέον κυρίαρχη. Όσες επιχειρήσεις μπαίνουν στο λευκό μητρώο θα απολαμβάνουν φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές θα είναι μειωμένες 5% για συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και το κόστος των υπηρεωριών σε εργαζομένους μερικής απασχόλησης θα ανέβει. Επιπλέον η κυβέρνηση επιλύει το θέμα των συντάξεων χειρίας που εκκρεμούσαν. Στο τέλος αυτού του μήνα, 65.850 δικαιούχοι θα δουν τα ποσοστά αναπλήρωσης να πηγαίνουν από το 50% στο 70% όπως είχαμε δεσμευθεί. Η αντιπολίτευση ωστόσο επικρίνει την κυβέρνηση. Κήρυξε τον πόλεμο στην αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία τη στιγμή που πριν από λίγες μέρες από το βήμα της ΔΕΘ προανήγγειλε την κατάργηση του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για την δήλωση των υπερωριών και την τήρηση των ωραρίων. Τελικά ο μόνος πόλεμος που έχει κηρύξει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πόλεμος στα εργασιακά δικαιώματα. Ο κύριος Μητσοτάκης κήρυξε σήμερα πόλεμο στην υποδηλωμένη εργασία στα λόγια, ενώ στην πράξη προωθεί νομοθετικές ρυθμίσεις που ενισχύουν την εργοδοτική αυθαιρεσία. Τα κυβερνητικά σχέδια βασικό στόχο έχουν το χτύπημα σε όποια εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα έχουν απομείνει. Το Υπουργείο Εργασίας τονίζει ότι οι δέσμοι των μέτρων που προωθεί υποστηρίζουν την ανάκαμψη της οικονομίας με επίκεντρο την ποιοτική και αξιοπρεπή απασχόληση. Σε αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του αφορολόγητου προσανατολίζεται η κυβέρνηση μέσω των καρτών, καθώς οι συναλλαγές με πλαστικό χρήμα που δηλώθηκαν πέρσι ξεπερνούσαν κατά πολύ το αναγκαίο ποσό για το χτίσιμο του αφορολογήτου. Στα σχέδια που εξετάζει το Υπουργείο είναι η αύξηση του ποσοστού για συναλλαγές με χρήση καρτών ανάλογα με το εισόδημα των φορολογουμένων. Η Ελλάδα έχασε 7,34 δισεκατομμύρια το 2017 από τη φοροδιαφυγή, πράγμα που σημαίνει πως εάν υπήρχαν αυτά τα χρήματα, ίσως θα ήταν εφικτό επί 3 χρόνια να μην πληρώσει κανείς ένφια. Τώρα το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στην αύξηση του κατώτατου ορίου ηλεκτρονικών συναλλαγών για το χτίσιμο του αφορολογήτου, ώστε να δώσει περισσότερα κίνητρα στους φορολογούμενους για τη συλλογή αποδείξεων στα πλαίσια της μείωσης φοροδιαφυγής. Οι συναλλαγές οι οποίες καλύπτουν το φορολόγητο είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με το εισόδημα. Θα μπορούσε όμως εδώ ο νομοθέτης να βάλει μέσα συλλογή αποδείξεων από επαγγέλματα τα οποία έχουν ροπή προς φοροδιαφυγή, επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοδομή, επαγγέλματα με δικηγόρους, με γιατρούς κτλ. Ούτως ώστε να υπάρχει πλέον φοροαπαλλαγή αυτών των ανθρώπων που χτίζουν το αφορολόγητο επάνω σε αυτές τις κατηγορίες. Στελέχη του οικονομικού επιτελείου υποστηρίζουν πως μετά την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων διαπιστώθηκε ότι το 80% των φορολογουμένων δήλωσε περισσότερες αποδείξεις από αυτές που είχε υποχρέωση. Κάτι που δείχνει, όπως επισημαίνουν, ότι τα ποσοστά που ισχύουν σήμερα για την κάλυψη του αφορολόγητου ορίου είναι ιδιαίτερα χαμηλά και δεν ανταποκρίνονται στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται ετησίως. Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται διάφορα σχέδια χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί ακόμη οι οριστικές αποφάσεις. Ένα από τα επικρατέστερα σενάρια είναι οι φορολογούμενοι να πρέπει να συγκεντρώνουν περισσότερες αποδείξεις ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. 15 ή 20% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ από 10% που ισχύει σήμερα. 25% για εισόδημα από 10.001 ευρώ έως 30.000 ευρώ από 15% που ισχύει σήμερα. 30% για εισόδημα άνω των 30.000 από 20% που ισχύει σήμερα και με ανώτατο όριο αποδείξεων που μπορούν να δηλωθούν τα 30.000 ευρώ. Το σχέδιο θα συζητηθεί και με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών που βρίσκονται ήδη στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, εάν τελικά πάρει και το πράσινο φως από τους θεσμούς, η αλλαγή για το ελάχιστο ποσό των ηλεκτρονικών αποδείξεων θα συμπεριληφθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται στη Βουλή τον επόμενο μήνα, ενώ οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ξεκινήσουν να συγκεντρώνουν το νέο ποσό των αποδείξεων από τον Ιανουάριο του 2020. Την εκτίμηση ότι θα είναι θετική η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή για την βιωσιμότητα της ΔΕΗ εξέφρασε ο Κώστης Χατζηδάκης σε συνάντηση που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ, Γιώργο Αδαμίδη, αλλά και τον αντιπρόεδρο Αντώνη Καρά, εν ώψη της κρίσιμης ημερομηνίας της 24ης Σεπτεμβρίου.
την εκτίμηση ότι η έκθεση των ορκωτών λογιστών της ΔΕΗ που θα δημοσιοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου θα είναι θετική για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, εξέφρασε ο Κωστής Χατζηδάκης αμέσως μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους της Γενόπ ΔΕΗ. Μετά τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΕΗ, η έκθεση αυτή θα είναι θετική. Κρίσιμη θα είναι και η περίοδος των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Στη συνάντηση, το Υπουργείο προσήλθε με 5 θέσεις. Κατάργηση των ΝΟΜΕ, μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΔΕ, απαλλαγή της ΔΕΗ από το δημόσιο, απολιγνητοποίηση, άνοιγμα της ΔΕΗ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θεωρούμε ότι είναι μια σύγχρονη και ευρωπαϊκή ατζέντα που υπηρετεί τη ΔΕΗ, υπηρετεί συνολικά την αγορά ενέργειας και υπηρετεί και την εθνική οικονομία. Έχω επισημάνει και το λέω και εδώ και στις Βρυξέλλες ότι χωρίς τη ΔΕΗ δεν υπάρχει εθνική οικονομία. Ο κύριος Αδαμίδης εξέφρασε την αντίθεσή του σε ένα πρόγραμμα βίαιης απολιγνητοποίησης. Ως προς τον ΔΔΕ, τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της ιδιοκτησίας των παγίων, δηλαδή του δικτύου διανομής από τη ΔΕΗ. Τάχθηκε κατά της μείωσης της έκπτωσης του τιμολογίου ρεύματος των εργαζομένων, υπέρ της κατάργησης των ΝΟΜΕ, ενώ εκτίμησε ότι η συζήτηση περί εθελουσίας είναι πρόωρη. Παραμένουν ανοιχτά πολλά θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με το ζήτημα των λιγνητών, το θέμα του δικτύου, του ΔΔΕ, καθώς επίσης και την βίαιη, θα έλεγα εγώ κατά κάποιο τρόπο, απολιγνητοποίηση που επιχειρείται στο πλαίσιο της λειτουργίας των χωρών σε μηδενικό άνθρακα. Θέμα της συζήτησης και το ποιες μονάδες θα κλείσουν και ποιες θα παραμείνουν ανοιχτές, σύμφωνα με το Υπουργείο. Οι μονάδες που θα κλείσουν άμεσα είναι το Αμίντεο 1 και 2 και η Μεγαλόπολη 3. Η Γενόπ ΔΕΗ έχει ταχθεί υπέρ του λουκέτου στις μονάδες Πτολεμαϊδα 3 και 4, εφόσον τεθεί σε λειτουργία η νέα υποκατασκευή μονάδα 5. Ο Υπουργός ανήγγειλε ότι στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης θα επισκεφτεί περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας για να συζητήσει με τους εργαζομένους για την μεταλιγνητική εποχή. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Ανεβάζει τους τόνους ο Ντόναλντ Τραμπ και δίνει εντολή να ενισχυθούν οι κυρώσεις κατά του Ιράν, θεωρώντας ότι βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις στις δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες απομακρύνεται το ενδεχόμενο οι αντάρτες Χούθη να είναι οι αυτούργοι των επιθέσεων και η Ουάσιγκτον απειλεί πως θα φέρει στοιχεία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα που θα αποδεικνύουν την ενοχή της Τεχεράνης. Τελικά βρίσκονται οι αντάρτες Χούθη πίσω από τις βομβιστικές επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν ψηλά τους τόνους, επιμένοντας την εμπλοκή του Ιράν, ενώ κατηγορούν την Τεχεράνη για συνειδητά ψεύδη. Όπως έγραψε χθες ο Μάικ Πομπέο, ο Υπουργός Εξωτερικών απορρίπτει τους ισχυρισμούς των σιητών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης ότι έπληξαν εκείνοι τις δύο σαουδαραβικές πετρελαϊκές μονάδες, κατηγορώντας ευθέως το Ιράν για τα πλήγματα. «Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν τους Χούθη ως αυτουργούς», επανέλαβε ο Αμερικανός Υπουργός, υπονοώντας ότι ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις για να καλύψουν τους ομόθρησκούς τους Ιρανούς. Αλήθεια είναι ότι οι Σιήτες αντάρτες έχουν ενισχύσει σημαντικά το οπλοστάσιό τους τους τελευταίους 6 μήνες, όμως φαντάζει απίθανο να διαθέτουν μη επανδρομένα αεροσκάφη που να μπορούν να διανύσουν μία απόσταση 1.300 χιλιόμετρων μεταφέροντας πυράβλους. Οι Ιρανοί στηρίζουν ανοιχτά το κίνημα των Χούθη στην Ιεμένη και τους έχουν προμηθεύσει με εξελιγμένα οπλικά συστήματα, αλλά τα πλήγματα στο Αμπκάικ και το Χουράις δεν γίνονται με ντρόουνς περιορισμένου βεληνικούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν αποφασισμένες να εμπλέξουν το Ιράν στις επιθέσεις εναντίον των δύο δηληστηρίων της Αράμκο, δίκαια ή άδικα. Ο στόχος της Ουάσιγκτον είναι η Τεχεράνη και όχι η Σανάα. Δεν πρόκειται να ασχοληθεί ο Τραμπ με μια χούφτα αντάρτες που έχουν καταλάβει σχεδόν ολόκληρη την Ιεμένη, από τη στιγμή μάλιστα που δεν απειλούν ευθέως τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. Χθες
υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης υπό το κράτος της ανωνυμίας δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι η Ουάσιγκτον έχει στοιχεία που δείχνουν ότι οι επιθέσεις ξεκίνησαν από ιρανικό έδαφος. Μάλιστα, απέρριψε το ενδεχόμενο της χρήσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, αναφέροντας ότι τα βλήματα που έπληξαν το Απκάι και το Χουράις ήταν πυραυλοί κρούζ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο έφτασε στη Σαουδική Αραβία για να συντονίσει με το Αραβικό Βασίλειο την απάντηση που θα δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Σαουδική Αραβία και οι σύμμαχοί τους στον Περσικό κόλπο. Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις του Σαββατοκύριακου σε διάφορες εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, σας υπόσχομαι ότι είμαστε έτοιμοι. Όπως είπε ο Πρόεδρος, δεν θέλουμε πόλεμο με κανέναν, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες. Είμαστε με το δάκτυλο στη σκανδάλη. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας και τους συμμάχους μας στην περιοχή. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και όπως δήλωσε χθες ο Πρόεδρος, είναι σχεδόν σίγουρο ότι το Ιράν βρίσκεται πίσω από αυτές τις επιθέσεις. Η Υπηρεσία Πληροφοριών μας εργάζεται επιμελώς για να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία. Ο Υπουργός Εξωτερικών ταξιδεύει σήμερα στη Σαουδική Αραβία για να συζητήσει την απάντησή μας. Ο Υπουργός Άμυνας Μαρκ Έσπερ βρίσκεται στο Μπαχρέιν και ενισχύει τις συμμαχίες των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Όπως είδαμε από τα πρόσφατα γεγονότα, το Ιράν συνεχίζει να παραβιάζει τους διεθνείς κανόνες και επιλέγει να προωθεί την αστάθεια και τον κίνδυνο σε ολόκληρη την περιοχή. Εκτιμούμε ιδιαίτερα ότι συνεργάζεστε μαζί μας και με άλλους φίλους για το κράτος δικαίου και ασφάλειας για να αποτρέψουμε περαιτέρω προκλητικές πράξεις από το Ιράν. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος δεν ξέχασε να τονίσει την πεφωτισμένη ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ και να επισημάνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν με κάθε τρόπο την πρωτοκαθεδρία τους στον ενεργειακό τομέα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αξιολογούμε όλα τα στοιχεία. Κάνουμε διαβουλεύσεις με τους συμμάχους μας και ο Πρόεδρος θα καθορίσει την καλύτερη πορεία δράσης τις επόμενες ημέρες. Αλλά σας υπόσχομαι, υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, η Αμερική θα διατηρήσει την ενεργειακή μας κυριαρχία, θα διατηρήσουμε τη δυναμική μας για την ενεργειακή ανεξαρτησία. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, Αμπντουλαζίζ Μπιν Σαλμάν, ανέφερε ότι οι μισές ζημιές ήδη έχουν αποκατασταθεί στις δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα είναι πλήρως λειτουργικές. Τις τελευταίες δύο ημέρες οι ζημιές έχουν περιοριστεί και έχουν ανακτηθεί περισσότερες από τις μισές ικανότητες παραγωγής που υπέστησαν ζημιά από τις επιθέσεις. Η εταιρεία θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της προς τους πελάτες της για αυτό το μήνα, χρησιμοποιώντας αργό πετρέλαιο από τα αποθέματά της, με το σκεπτικό ότι οι πλήρες παραγωγικές δυνατότητες αποκαθίστανται στα 11 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Και στα 12 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Η διαβεβαίωση της Αράμκο για αποκατάσταση της παραγωγής στα κανονικά επίπεδα πιο σύντομα από το αναμενόμενο οδήγησαν τις αγορές σε τάσεις διόρθωσης. Σήμερα οι τιμές μειώνονται στις ασιατικές αγορές. Το πετρέλαιο τύπου Brent καταγράφει 63,89 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,02%. Οι τιμές του αμερικανικού αργού χάνουν 1,63% στα 58,37 δολάρια το βαρέλι. Μικρή διαφορά παρουσιάζει ο χρυσός σε σχέση με χθες, με αύξηση 0,33% στα 1502,10 δολάρια η ουγγιά. Τα τύμπανα του πολέμου στον Περσικό κόλπο ήδη έχουν αρχίσει να χτυπούν. Απλά προς το παρόν δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Να έρθουμε τώρα στον Σταύρο Ζορμπά και να μείνουμε στο θέμα αυτό, γιατί πριν από λίγο είχαμε μία νέα εξέλιξη. Σταύρο, σε ακούμε. Η εξέλιξη είναι ότι το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, όπως είχε προαναγγείλει, παρουσίασε τα συντρίμια των βλημάτων που έπληξαν τις δύο εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, 18 drones, όπως και 7 πύραυλοι κρούζ, ήτανε τα εναέρια μέσα τα οποία χρησιμοποίησαν οι δράστες για να χτυπήσουν τις δύο εγκαταστάσεις. Είπε και ένα άλλο σημαντικό Υπουργός Άμυνας Σαουδικής Αραβίας, ότι η κατεύθυνση των βλημάτων που την ξέρουνε δεν έχει καμία σχέση με την Ιεμένη. Όταν τον ρώτησαν από πού ξεκίνησαν αυτά τα βλήματα και αυτά τα drones, τους είπε είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, και όλα αυτά την ώρα, στοιχεία
Σταύρου, που δείχνουν μια πορεία προερχόμενη από το Ιράν, για να μιλάνε με τόση βεβαιότητα πέρα από τα ευρήματα. Για κάποιο λόγο δεν ήθελε η Σαουδική Αραβία να είναι συγκεκριμένη σε αυτό το θέμα. Το έχουν πει οι Αμερικανοί, ότι από το Ιράν και μάλιστα από το νότο του Ιράν ήταν οι εκτοξευτήρες των πυράβλων Κρούζ. Μάλιστα. Πάντως όλα αυτά γίνονται την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πολέμου, να το εκπονήσουν ένα σχέδιο πολέμου, και παράλληλα έδωσε εντολή στο οικονομικό επιτελείο να μεγαλώσει τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σταύρο Ζορμπά. Καθησυχαστικό εμφανίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την επίδραση των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Σαουδική Αραβία στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Με ανακοίνωση του Υπουργείου ενημέρωσε πως μέχρι τώρα η αγορά κινείται σε φυσιολογικούς ρυθμούς, ενώ δεν παρατηρούνται σοβαρές αποκλίσεις στις τιμές σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Μπορεί η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου στα διεθνή χρηματιστήρια να προκάλεσε παγκόσμια ανησυχία, ωστόσο από την πρώτη στιγμή οι βενζινοπόλες εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί, δηλώνοντας μάλιστα πως θα απορροφήσουν μια πιθανή αύξηση 3 λεπτών. Από την πλευρά τους, οι πολίτες εκφράζουν την ανησυχία τους για απότομη αύξηση των τιμών που θα πλήξει άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Γίνονται αυτά που γίνονται στο πετσικό κόλπο και έχει συνέχεια, βέβαια θα αυξηθούν τα καύσιμα. Τι να κάνουμε. Την ίδια στιγμή, με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημέρωσε πως παρακολουθεί στενά την πορεία των γεγονότων και την επίδρασή του στην αγορά καυσίμων της χώρας μας, ενώ πληροφορεί τους καταναλωτές πως έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν τις τιμές της βενζίνης και των υπόλοιπων καυσίμων κίνησης, αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης, μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου. Επίσης, τονίζει πως αν τυχόν παρατηρήσουν φαινόμενα παραπλάνησης στις τιμές, μπορούν να απευθύνονται στο 15. 20. Αφού αυξάνεται η τιμή σε όλο τον κόσμο, λόγω αυτών που γίνεται, λογικά θα αυξηθεί και εδώ. Πάντως, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ενέργειας γνωστοποιεί ότι πραγματοποιούνται σαρωτικοί έλεγχοι διασταύρωση στοιχείων τιμών μεταξύ των δηλωθησών τιμών στο πληροφοριακό σύστημα Fuel Prices και των πραγματικών τιμών αντλίας, προκειμένου να πατάξει τυχόν φαινόμενα εσχροκέρδειας. Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα. Ξαναζωντανεύουν οι μνήμες της δολοφονικής επίθεσης κατά του Παύλου Φίσα από το μέλος της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά 6 χρόνια μετά. Πορείες διαμαρτυρίας και αντιφασιστικά συλλαλητήρια έγιναν σήμερα τόσο στο Κερατσίνι, στον τόπο του εγκλήματος, όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται για μία ακόμη φορά η δίκη των κατηγορουμένων της Χρυσής Αυγής. Σαν σήμερα, 6 χρόνια πριν, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013 στο Κερατσίνι, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ο Παύλος Φίσας μαχαιρώνεται από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά. Ο 34χρονος μουσικός έχει σηκώσει την μπλούζα του, δείχνοντας το θανάσιμο χτύπημα που δέχτηκε, και λίγα λεπτά μετά χάνει τη μάχη για τη ζωή. Σήμερα, 6 χρόνια μετά τον άδικο χαμό του Παύλου Φίσα, όλη η Ελλάδα τον τιμά με συλλαλητήρια και αντιφασιστικές πορείες. Η κύρια αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην γειτονιά του Παύλου Φίσα, το Κερατσίνι, στο σημείο της εμψυχρό δολοφονίας του, με τελικό προορισμό τον Πειραιά, στο σημείο που μέχρι πριν από λίγες ημέρες στεγάζονταν γραφεία της Χρυσής Αυγής, καθώς πλέον στην πόλη δεν υπάρχει οργάνωση του ναζιστικού μορφώματος. Εκτός από τον Πειραιά, αντιφασιστικά συλλαλητήρια πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες 4 πόλεις, στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Καλαμάτα και τα Τρίκαλα. Σαν σήμερα πριν από 6 χρόνια, ένας νέος άνθρωπος, ένας ευαίσθητος μουσικός, ένας μαχητικός αντιφασίστας ο Παύλος Φίσας, ξεσκέπαζε με θυσία τη ζωή του το δολοφονικό πρόσωπο της Χρυσής Αυγής. Τιμούμε τη μνήμη του, στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στον αγώνα των δικών του για να πληρώσουν οι νεοναζί το έγκλημά τους. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε. 6 χρόνια χωρίς τον Παύλο. Τον Παύλο που η ναζιστική συμμορία έκοψε το νήμα της ζωής του. Τον Παύλο που ένωσε τους δημοκρατικούς πολίτες της χώρας. Τον Παύλο που έγινε αφίσα, τραγούδι και σύνθημα για την νεολαία που αγωνίζεται. Τον Παύλο που νίκησε τους δολοφόνους του. Τον Παύλο που σήμερα θα ήταν 40 ετών. Δεν αρκεί η ανάμνηση. Οι δολοφόνοι του δεν έχουν καταδικαστεί ακόμη. Δεν φτάνουν οι εκδηλώσεις. Ποτέ ξανά χώρος για τους φασίστες στην Ελλάδα. 6 χρόνια μετά τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα, από το τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής, ο αγώνας ενάντια στο φασισμό και το σύστημα που τον γεννά παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος. Σήμερα, στη δίκη της Χρυσής Αυγής, απολογήθηκε ο φερόμενος ως πυρηνάρχης Πειραιά, Θωμάς Μπαρέκας, ο οποίος πρόσφατα καταδικάστηκε για την επίθεση στο κοινωνικό στέκι συνεργείο.
Ο Μπαρέκας εμφανίστηκε πολύ προκλητικός ακόμα και ανήμερα της δολοφονίας Φίσα από στέλεχος της ναζιστικής οργάνωσης, καθώς χαρακτήρισε το κατηγορητήριο σκευωρία, ενώ χαρακτήρισε τις επιθέσεις που αποδίδονται στη Χρυσή Αυγή ως φερόμενες επιθέσεις. Καταλήγοντας, επιχείρησε να καλύψει το φίλο του και πρώην βουλευτή Ιωάννη Λαγό, λέγοντας ότι θέλουν το λαγό. Στο τηλέφωνο έχουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Ζιάκα, ο οποίος είναι στην πορεία που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Πειραιά, για να μας μεταφέρει νεότερα από εκεί. Ακριβώς, για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τέλος της πορείας. Περίπου λίγη ώρα μετά τις 6, με συγχωρείτε, ξεκίνησε από το Κερατζίνι η πορεία στη μνήμη του αδικοχαμένου, του νεαρού μουσικού του Παύλου Φίσα, που πριν 6 χρόνια άφησε την τελευταία του πνοή, σκοτώθηκε από το μαχαίρι του Χρυσαυγήτη Ρουπακιά στο Κερατζίνι. Να πούμε ότι η πορεία ήταν ειρηνική, ξεκίνησε από το μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατζίνι, περνώντας από το λιμάνι του Πειραιά, κατέληξε κοντά στα παλιά γραφεία εδώ της τοπικής οργάνωσης του Πειραιά της Χρυσής Αυγής. Να πούμε ότι ο κόσμος ήταν πάρα πολύ, υπήρχε χιλιάδες κόσμος, ενώ μόλις η πορεία έφτασε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, μία μικρή ομάδα νεαρών αποσπάστηκε και πέταξε αντικείμενα, φωτοβολίδες κατά των αστυνομικών δυνάμεων που βρισκόντουσαν εδώ, οι οποίες απάντησαν με χημικά. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιάννη Ζιάκα. Κυρίες και κύριοι, να πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Με επιφύλαξη και προβληματισμό αντιμετωπίζει η ελληνική πλευρά την αποχώρηση του τουρκικού γεωτρύπανου Γιαβούζ από την Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, καθώς η Τουρκία κρατάει τα χαρτιά της κλειστά. Στο μεταξύ, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε αναδιάταξη στην περιοχή, ύστερα από την έκδοση δύο νέων ναύτεξ από την Τουρκία για την εκτέλεση ναυτικών ασκήσεων. Ωστόσο, νέα σύμβαση παραχώρησης των διαθέσιμων οικοπαίδων της Κυπριακής ΑΟΣ υπέγραψαν σήμερα η γαλλική εταιρεία Total με την ιταλική ΕΝΗ. Η αποχώρηση του γεωτρύπανου Γιαβούζ από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου μόνο εφησυχασμό δεν προκαλεί στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, που επικαλείται κυβερνητικές πηγές από τη Λευκοσία, η Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αξιολογεί τα δεδομένα, αναμένοντας να δει τις επόμενες κινήσεις της Τουρκίας. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η αποχώρηση του Γιαβούζ δεν αποτελεί εκτόνωση της κατάστασης, καθώς την ίδια στιγμή βρίσκεται στα δυτικά της Πάφου το γεωτρύπανο Φατίχ, σε σημείο που η Άγκυρα θεωρεί μέρος της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Νότια της Κύπρου βρίσκεται το ερευνητικό σκάφος Μπαρμπαρός, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει και η κατάσταση για το που κατευθύνεται το έτερο ερευνητικό σκάφος, το Oruch Reis. Το Γιαβούζ, σύμφωνα με το στίγμα του στο Marine Traffic, πλέον βρίσκεται στα ανοιχτά της πόλης Τασουτσιού απέναντι από την κατεχόμενη Γιαλούσα. Είναι τόσα πολλά τα πλοία που έχει στείλει η Τουρκία, ώστε η αποχώρηση ενός πλοίου, αν δεν συνοδεύεται και από μια συνολικότερη αλλαγή και από μια δήλωση έστω, που να το εμφανίζει σαν χειρονομία καλής διάθεσης. Άρα δεν είναι ένδειξη αποκλιμάκωσης. Αυτό καθε αυτό το γεγονός δεν θα θεωρούσα ότι είναι ένδειξη αποκλιμάκωσης. Πρέπει να δούμε λίγο τη συνέχεια. Πάντως, η Κυπριακή Δημοκρατία προχωράει απερίσπαστα τον ενεργειακό σχεδιασμό της, καθώς σήμερα υπογράφηκαν με κάθε επισημότητα οι συμφωνίες για τη συνεκμετάλλευση του οικοπαίδου 7 από τους πετρελαϊκούς κολοσσούς ΕΝΗ και Total στο Υπουργείο Ενέργειας, παρουσία των Υπουργών Ενέργειας και Οικονομικών, αλλά και πρεσβευτές από Γαλλία και Ιταλία. Επίσης, υπογράφηκε και η σταδιακή εισχώρηση της Total στα οικόπεδα 2, 3, 8 και 9. Την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν Τα Νέα, η Κυπριακή Δημοκρατία σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις της για το θέμα της περίκλησης της πόλης της Σαμοχώστου και την προσπάθεια της Άγκυρας να ακυρώσει το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών του 1984, που προβλέπει την παραχώρηση της διαχείρισης στον ΟΗΕ και την επανεγκατάσταση των κατοίκων των Βαρουσίων που είχαν εκδιωχθεί. Όσα συμβαίνουν με τις απολύτως παράνομες επεμβάσεις στη θάλασσα, αλλά τώρα και οι ομές απειλές κατά της Σαμοχώστου, δεν αφήνουν αμφιβολία ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Προσπαθεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα, τα οποία μάλιστα θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει εκβιάζοντας την ελληνική πλευρά. Το θέμα της Σαμοχώστου θεωρείται σίγουρο ότι θα τεθεί από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Αναστασιάδης αναμένεται να τοποθετηθεί για την Σαμοχώστου τόσο στην ομιλία του, όσο και στις κατηδίαν συναντήσεις που θα έχει. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται επίσης σε ετοιμότητα για αυξημένη επαγρύπνηση, παρακολουθώντας από κοντά την τουρκική άσκηση με την ονομασία αποφασιστικότητα που διεξάγεται αυτές τις μέρες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
Παραμένουμε στο θέμα γιατί η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζεται με το ερευνητικό σκάφος ο Roots Rates να έχει αποπλέψει από την Ατάλεια και να πλέει νότια του Καστελορίζου και μάλιστα υπό τη συνοδεία μιας τουρκικής φρεγάτας. Πάμε στον Νίκο Αρμένη να μας πει περισσότερα για αυτή την νέα εξέλιξη. Γιάννη, κυρίες και κύριοι, η Άγκυρα δεν σταματά τις προκλητικές ενέργειες. Το ερευνητικό λοιπόν ο Roots Rates, συνοδευόμενο από φρεγάτα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, κατέπλευσε στην Ανατολική Μεσόγειο. Βρίσκεται νότια του Καστελόριζου, πλέει σε διεθνή βέβαια ύδατα. Ωστόσο, είναι μια ακόμη προκλητική ενέργεια από την πλευρά των γειτόνων. Να σας πω ότι το τουρκικό πλοίο έφτασε στην Ατάλεια στις 29 Αυγούστου. Παρέμενε εκεί δεμένο μέχρι τώρα, αλλά πλέον, όπως μεταδίδουν και τουρκικά μέσα ενημέρωσης, βρίσκεται στο σημείο που βλέπετε στο χάρτη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Νίκο Αρμένη. Και από την τουρκική προκλητικότητα να πάμε τώρα στη Βρετανία. Διατεθειμένη να στηρίξει μια νέα παράταση στην έξοδο της Βρετανίας, εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωνε πως η συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό στο Λουξεμβούργο χτες ήταν άκαρπη. Ωστόσο, σημείωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει νέες βιώσιμες προτάσεις για τον Brexit, την ώρα που στη Βρετανία βρίσκεται σε εξέλιξη η εκδίκαση της αίτησης για την μη αναστολή λειτουργίας του Κοινοβουλίου από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ο Πρωθυπουργός Τζόνσον μας ενημέρωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να επιθυμεί μια συμφωνία, αλλά επίσης ότι η χώρα θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε περίπτωση στις 31 Οκτωβρίου με ή χωρίς συμφωνία. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος για Brexit χωρίς συμφωνία παραμένει πολύ πραγματικός. Οι υποστηρικτές του Brexit στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν οι μόνοι ενθουσιασμένοι με την προοπτική της άτακτης αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε τι σημαίνει ένα Brexit χωρίς συμφωνία και συμβουλεύω τους πάντες να μην υποτιμούν τις επιπτώσεις τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για όλους μας. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία να στηρίξει μια νέα παράταση για το Brexit εφόσον το Λονδίνο αποφασίσει να τη ζητήσει. 544 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ, 126 κατά, ενώ 38 επέλεξαν την αποχή. Στη συζήτηση που προηγήθηκε, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ επανέλαβε πως οι Βρυξέλλες εξακολουθούν να περιμένουν από το Λονδίνο βιώσιμες προτάσεις σχετικά με το θέμα των συνόρων μεταξύ της Βόρειας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Αυτό το κοινοβούλιο δεν θα επιτρέψει ποτέ να υπάρξει συμφωνία που θα δίνει στη Βρετανία όλα τα πλεονεκτήματα του ελεύθερου εμπορίου με μηδενικούς δασμούς. Δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξει μια Σιγκαπούρ στη Βόρεια Θάλασσα. Αυτό δεν θα συμβεί. Πίσω στη Βρετανία, ο Μπόρις Τζόνσον δεν φαίνεται να είναι απασχολημένος με τη σύνταξη των προτάσεων που ζητούν οι Βρυξέλλες. Ανταυτού περιοδεύει σε νοσοκομεία και εισπράττει δυσαρέσκεια. Δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό, η οργάνωση δεν είναι καλή, το εθνικό σύστημα υγείας είναι διαλυμένο και εσείς έρχεστε εδώ για να σας δείξουν τα μέσα ενημέρωσης. Εντάξει, δεν υπάρχουν εκπρόσωποι του τύπου εδώ. Τι εννοείτε, τότε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είμαστε εδώ για να βρούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Την ίδια ώρα, ο βασικός πολιτικός αντίπαλός του υποσχόταν νέο δημοψήφισμα, σε περίπτωση που οι Βρετανοί ψήφιζαν τους εργατικούς σε πρόωρες εκλογές, τις οποίες η πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζιον, θεωρεί αναπόφευκτες τους επόμενους μήνες. Αγωγή εναντίον του πρώην συνεργάτη της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας, Edward Snowden, υπέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι το νέο του βιβλίο παραβιάζει τις συμφωνίες εμπιστευτικότητας που είχε υπογράψει μετά το σκάνδαλο της αποκάλυψης απόρριτων εγγράφων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερικανική κυβέρνηση ζητά με την αγωγή της να της επιδικαστούν όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου. Για παραβίαση των όρων εμπιστευτικότητας που είχε υπογράψει, κατηγορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον πρώην συνεργάτη της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας, Edward Snowden. Η Αμερικανική κυβέρνηση κατέθεσε μάλιστα αγωγή εναντίον του και ζητά να της επιδικαστούν όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του νέου βιβλίου του. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγορεί τον Snowden ότι κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του που κυκλοφορούνται permanent record χωρίς προηγουμένως να υποβάλει το κείμενο στις υπηρεσίες πληροφοριών για να το εξετάσουν. Παράλληλα, τον κατηγορεί ότι ακόμη και οι ομιλίες που δίνει παραβιάζουν τις συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Το 2013, ο Snowden, που εργαζόταν ως διαχειριστής συστημάτων της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας και της CIA, διέρευσε απόρριτα έγγραφα σχετικά με τα μυστικά προγράμματα τηλεφωνικών και διαδικτυακών παρακολουθήσεων των Αμερικανικών υπηρεσιών.
Κατά την παρουσίαση του βιβλίου του στο Βερολίνο, μέσω Skype από τη Ρωσία, όπου ζει τα τελευταία χρόνια, ο Σνόντεν δήλωσε ότι δεν είχε υπογράψει κανέναν όρκο μυστικότητας. Και αυτή είναι μια κοινή παρεξήγηση. Λένε ότι παραβίασα τον όρκο μου, που ήταν όρκος μυστικότητας, αλλά δεν υπάρχει όρκος μυστικότητας. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια συμφωνία απορρίτου, αλλά πρόκειται για μια πολιτική σύμβαση της κυβέρνησης, μια συμφωνία μη αποκάλυψης. Αν και ο Έντουαρντ Σνόντεν αντιμετωπίζεται από ορισμένους ως ήρωας, οι Αμερικανικές αρχές δηλώνουν αποφασισμένες να τον παραπέμψουν για την υπόθεση αυτή στα ποινικά δικαστήρια. Είδος προς εξαφάνιση εδώ και καιρό είναι ένα φάρμακο κλειδί για τις χημειοθεραπείες των ασθενών με αιματολογικό καρκίνο, με αποτέλεσμα όσοι μπορούν να το προμηθεύονται από άλλες περιοχές και μάλιστα από ξένες χώρες, χωρίς μάλιστα να υπάρχει η κατάλληλη ταυτοποίηση και η πιστοποίηση για το προϊόν αυτό. Πόγνωση βρίσκονται οι ασθενείς που πάσχουν από αιματολογικές κακοήθειες, καθώς φάρμακο που είναι απαραίτητο στο χημειοθεραπευτικό σχήμα λείπει από την αγορά για μήνες. Η έλλειψη στο φάρμακο είναι πανευρωπαϊκή, με τις ελληνικές αρχές να εισάγουν όσα κομμάτια βρουν σε οποιαδήποτε τιμή από τις διεθνείς φαρμακαποθήκες. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Η τελευταία διαμαρτυρία προς τις ευρωπαϊκές αρχές, θα έλεγα, από την Ένωση Ευρωπαίων Ογκολόγων είναι τον Απρίλιο του 19. Θυμάμαι καλά, μέσα στο 19 πάντως. Η τροφοδοσία της αγοράς εκτιμάται πως θα παραμείνει ανεπαρκής για αδιόρατο χρονικό διάστημα. Το εν λόγω φάρμακο θεωρείται όμως βάση για το χημειοθεραπευτικό κοκτέιλ. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν που ασθενείς το προμηθεύονται ιδιωτικά από την Τουρκία. Η πλειοψηφία των βιομηχανιών της Τουρκίας δυστυχώς δεν τηρεί τους κανόνες καλής παραγωγής. Ο ασθενής, ξέροντας τι χρειάζεται για τη θεραπεία του, είτε πάει κάποιος και τα φέρνει, δεν ξέρω τι τρόπο έχουν βρεθεί, αυτά φτάνουν σε εμάς. Σε έλλειψη βρίσκονται και άλλα ογκολογικά σκευάσματα στο μεταξύ, καθώς οι πιστώσεις σε πολλά μεγάλα νοσοκομεία έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Πηγαίνοντας στη συνταγή από την ιδιωτική κλινική μπορούν να πάρουν τα φαρμακά τους. Ενώ το φαρμακείο του νοσοκομείου, εάν δεν πληρώσει τον προμηθευτή, δεν μπορεί να πάρει άλλα φάρμακα. Το φαινόμενο παρουσιάζεται κάθε χρόνο αυτή την περίοδο, καθώς οι αρχικοί νοσοκομειακοί προϋπολογισμοί είναι διαχρονικά ανεπαρκείς. Έχει πάντως παροδικό χαρακτήρα, αφού η τροποποίησή τους μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους αναμένεται να δώσει ανάσα στους ασθενείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα θα συζητηθεί μεταξύ των καρκινοπαθών και του Υπουργείου Υγείας σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Τέλος το κάπνισμα και από τις παιδικές χαρές από τις αρχές Οκτώβρη, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην αυστηρή εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Ο Έλληνας έχει φιλότιμο, δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Υγείας, ξεκαθαρίζοντας πως για την επιτυχία του εγχειρήματος απαιτείται πέρα από τα πρόστιμα και η κοινωνική συνένεση. Νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία θα απαγορευτεί το κάπνισμα σε παιδικές χαρές και άλλους χώρους όπου συχνάζουν παιδιά, προτίθεται να φέρει το Υπουργείο Υγείας. Στις παιδικές χαρές. Παιδικές χαρές θα απαγορεύσουν το κάπνισμα. Βεβαίως. Στους ανοιχτούς χώρους όπου υπάρχουν παιδιά και γύρω-γύρω κινούνται παιδιά και ανήλικοι, είναι ανεπίτρεπτο κανείς να καπνίζει. Στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τους κλειστούς αθλητικούς χώρους. Για τους παραβάτες θα προβλέπονται πρόστιμα ανάλογα με το παράπτωμα, ενώ πέρα από το κατασταλτικό κομμάτι, πρόνοια θα υπάρχει για ελέγχους και επιθεωρήσεις. Ο Υπουργός διευκρίνησε πάντως ότι δεν δίνει προτεραιότητα στο τιμωρητικό κομμάτι. Και το κουνάω το δάχτυλο στην ελληνική κοινωνία, κατά την άποψή μου, κατά την άποψή μας, είναι δεύτερο. Να σου πω ποιο είναι το πρώτο. Mm-hmm. Ο Έλληνας έχει και συλλογική συνείδηση, και ατομική ευθύνη και φιλότιμο. Ο Βασίλης Κικίλιας προανήγγειλε παράλληλα την έναρξη μεγάλης ενημερωτικής εκστρατείας τον Οκτώβρη για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών, σημειώνοντας πως οι πρωτοβουλίες αυτές θα έχουν βάθος τετραετίας. Άνοιξε σήμερα και θα λειτουργεί έως και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου το σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, με τον τρόπο αυτό οι επιτυχώντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησής τους για την εγγραφή, αλλά και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχώντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους, καθώς και συνοπτικές οδηγίες σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Την δέσμευση της περιουσίας του 55χρονου που τραυμάτισε σοβαρότατα με πυροβολισμό στον αέρα την 8χρονη Αλεξία την Κυριακή του Πάσχα,
αποφάσισε το πρωτοδικείο της Θήβας. Η δέσμευση φτάνει το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ προκειμένου να καλυφθούν τα όποια έξοδα αποκατάσταση της υγείας στο εξωτερικό. Να έρθουμε τώρα στο Θάνο Σωτήρη να μας πει περισσότερα για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη. Η οικογένεια Γιάννη της 8χρονης προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας ουσιαστικά να εξασφαλιστεί ότι όταν έρθει η ώρα που θα γίνουν οι σχετικές αγωγές σε βάρος του 55χρονου να υπάρχουν χρήματα για να καλυφτούν τα έξοδα που σίγουρα θα υπάρξουν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία. Και αυτό γιατί το μοναδικό εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για τη μικρούλα βρίσκεται σε αυτή τη χώρα. Είναι μια νομική οδός που ακολουθείται πάρα πολλές φορές σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Θάνο Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην κλιματική αλλαγή να περάσουμε τώρα και μάλιστα στον Αμαζόνιο, όπου η αποψήλωση είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με την έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ τουλάχιστον 300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους την τελευταία δεκαετία, κυρίως λόγω εγκληματικών δικτύων. Τη χειρότερη περίοδο όμως ξηρασία ζει η Χιλή, καθώς φέτος δεν έχουν παρατηρηθεί καθόλου βροχοπτώσεις. Στο μεταξύ, ο Μπαράκ Ομπάμα υποδέχθηκε στο γραφείο του την 16χρονη Γκρέτα Τούνμπεργκ μετά την βράβευσή της από την Διεθνή Αμνηστία. It is very good to see you again. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, υποδέχθηκε στην Ουάσιγκτον την 16χρονη Γκρέτα Τούνμπεργκ, επαινώντας την σαν μία από τους μεγαλύτερους υπερασπιστές του πλανήτη μας. Το Ίδρυμα Ομπάμα ανήρτησε στα social media ένα βίντεο της συνάντησης, ενώ νωρίτερα η νεαρή ακτιβίστρια μίλησε στην Αμερικανική Γερουσία, ζητώντας από τους βουλευτές δράσεις και όχι επένους. Αυτή και την επόμενη Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν παγκόσμιες κινητοποιήσεις για την κλιματική αλλαγή με την Γκρέτα Τούνμπεργκ να καλεί σε μαζική συμμετοχή. What I'm telling you to do now. Σας λέω να κινητοποιηθούμε τώρα γιατί κανείς δεν είναι πολύ μικρός για να κάνει τη διαφορά. Σας καλώ να συμμετέχετε στις παγκόσμιες κινητοποιήσεις στις 20 και 27 Σεπτεμβρίου. Θα τα πούμε στους δρόμους. Η ομιλία της δόθηκε στα πλαίσια της εκδήλωσης για την απονομή του βραβείου Πρεσβευτές Συνείδησης από την Διεθνή Αμνηστία για το κίνημα των νέων Παρασκευές για το μέλλον, που η ίδια ξεκίνησε το 2018. Η Χιλή βρίσκεται αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη περίοδο ξηρασίας που πλήττει το 70% της χώρας. Η φετινή χρονιά ήταν πολύ ξηρή. Δεν έχει βρέξει καθόλου και αυτό μας επηρεάζει όλους, γιατί το καλοκαίρι έρχεται και θα χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο νερό. Από την ξηρασία επηρεάζονται και τα ζώα και η κυβέρνηση ετοιμάζεται να μεταφέρει περίπου 3.000 από αυτά σε απόσταση 400 χιλιόμετρων, όπου η ξηρασία δεν είναι τόσο έντονη. Η Χιλή θα βρεθεί και στο κέντρο του ενδιαφέροντος για το κλίμα φέτος, καθώς μεταξύ 2 και 13 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εκεί η Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. 300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους την τελευταία δεκαετία σε συγκρούσεις στην Βραζιλία σχετικά με την χρήση γης και πόρων, πολλοί από τους οποίους από οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που επωφελούνται από την παράνομη αποψήλωση. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η κυβέρνηση της Βραζιλίας απέτυχε να προστατεύσει τους υπέρμαχους του περιβάλλοντος θύματα βίας, τοποθετώντας τη χώρα στην τέταρτη θέση αυτών όπου καταγράφονται οι περισσότερες δολοφονίες υπέρμαχων του περιβάλλοντος. Η αποψήλωση των περιοχών του Αμαζονίου που βρίσκονται στη Βραζιλία έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου. Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα που επικρατεί στη Μαλαισία εξαιτίας της ρύπανσης που έχει αγγίξει το κόκκινο. Οι φωτιές λοιπόν στην περιοχή έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλο νέφος και έχει μετατραπεί η ατμόσφαιρα σε ένα θάλαμο αερίων. Κοντά μας είναι η Μίνα Ράλη για να μας πει περισσότερα για αυτήν την κατάσταση που επικρατεί σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Γιάννη, ένα πυκνό πέπλο καπνού έχει καλύψει την πρωτεύουσα της Μαλαισίας, Κουάλα Λουμπούρ, εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών στην γειτονική Ινδονησία. Χιλιάδες επισκέπτες που βρέθηκαν στους δίδυμους πύργους Πετρώνας στην Κουάλα Λουμπούρ απογοητεύτηκαν, γιατί δεν μπορούσαν ούτε να απολαύσουν την πανοραμική θέα, ούτε και να βγάλουν φωτογραφίες στους διάσημους πύργους της Μαλαισίας. Αυτό βέβαια ήταν το λιγότερο, γιατί το λιγότερο, έχουν πρόβλημα βέβαια, οι κάτοικοι της περιοχής. Γιατί έχουν πληγεί πολλές περιοχές της Μαλαισίας στο νέφος και την ομίχλη. Γιάννη, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, όπως είπες και εσύ, και μάλιστα πολλά σχολεία έχουν παραμείνει τις τελευταίες ημέρες κλειστά. Όλα αυτά εξαιτίας των πυρκαγιών στις περιοχές της Σουμάτρα και της Καλιμαντάν στην Ινδονησία. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι η κυβέρνηση της Ινδονησίας έχει κινητοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες χιλιάδες στρατιωτικούς και αστυνομικούς για να βοηθήσουν στο έργο της κατάσβεσης. Ωστόσο, τα γειτονικά κράτη διαμαρτύρονται γιατί συχνά οι φωτιές μπαίνουν για να καθαρίσει η γη και μετά να καλλιεργηθεί. Μάλιστα. Η κυβέρνηση της Ινδονησίας από την πλευρά της υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται
γίνεται αυτή, γιατί έχουν ξεσπάσει πολλές πυρκαγιές και σε άλλες γειτονικές χώρες. Και αυτό γιατί η Νοτιοανατολική Ασία βιώνει συνθήκες ασυνήθιστης ξηρασίας με ελάχιστες βροχές και όλα αυτά ευνοούν την ανάπτυξη και την εκδήλωση πυρκαγιών. Νίνα Ράλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, Τετάρτη απόψε θα πρέπει να δούμε βεβαίως πώς θα διασκεδάσουμε και πώς θα ψυχαγωγηθούμε. Γι' αυτό λοιπόν κοντά μας έχουμε τον Γιάννη Ζουμπουλάκη, τον κριτικό κινηματογράφο από τα Νέα και από το Βήμα, για να μιλήσουμε βεβαίως, Γιάννη, για τις νύχτες πρεμιέρας, αλλά και μια ταινία η οποία προκαλεί αρκετό ενδιαφέρον με τον Brad Pitt πρωταγωνιστή. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους. Ναι, καταρχάς σήμερα τυπικά αρχίζει το φεστιβάλ νύχτες πρεμιέρας, γιατί είναι η πρεμιέρα με την ταινία «Παράσιτο» στο Παλάς. Από αύριο και για 10 περίπου μέρες, μερικές αίθουσες θα παίζουν μόνο νύχτες πρεμιέρας. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ, είναι η 25η του χρονιά. Τι μας προτείνεις, τι να δούμε? Κοίταξε, παίζονται αρκετές ταινίες, 110 ταινίες. Εγώ προσωπικά θα πάω να δω ένα αφιέρωμα, αλλά αυτό είμαι εγώ, έτσι. Ένα αφιέρωμα στον παλιό τσέχικο κινηματογράφο, ο οποίος ήταν μια από τις μεγάλες αναλαμπές της δεκαετίας του 60. Και είναι ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα με πολύ όμορφες ταινίες και σημαντικές ταινίες για εκείνη την εποχή και όχι μόνο τελικά, γιατί παραμένουν ακόμα ζωντανές. Από τις νέες ταινίες υπάρχει πληθώρα. Ο κόσμος νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να κοιτάξει λιγάκι το πρόγραμμα των νυχτών πρεμιέρας, είτε από το κατάλογο που κυκλοφορεί είτε από το ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω σίγουρα. Ξέρω ότι υπάρχει ένα αφιέρωμα στον Edward Young, ας πούμε, αλλά... Να πάμε στον αγαπημένο όμως, τον Brad Pitt, γιατί πολλές κυρίες και όχι μόνο. Είναι ένας πρωταγωνιστής ο οποίος πάντα χτυπάει, να το πούμε έτσι, κόκκινο στο box office. Μια ταινία η οποία, για να την γυρίσει ο Brad Pitt, συνομίλησε με έναν αστροναύτη πραγματικό. Ναι, βέβαια, γιατί το απαιτεί ο ρόλος του. Κάνει όντως έναν αστροναύτη, έναν μάλιστα λίγο παράξενο αστροναύτη. Έχει κάποια προβλήματα... πιο πολύ ψυχικά, γιατί ίσως τελικά να έγινε αστροναύτης επειδή είχε γίνει ο πατέρας του. Αυτό το αφήνω έτσι ως σαν αποθυμένο λοιπόν. Ναι, ως αποθυμένο ή ως χρέος. Γιατί ο πατέρας του, ένας θρυλικός αστροναύτης στην ταινία, τον υποδίεται ο Tommy Lee Jones, έχει χαθεί εδώ και πολλά χρόνια στο διάστημα και τώρα δίνει σημεία ζωής. Και πρέπει ο Brad Pitt να τον ανακαλύψει. Αλλά γιατί? Διότι υποτίθεται ο πατέρας του έχει ένα φοβερό μυστικό για τη σωτηρία του πλανήτη. Μάλιστα. Ο οποίος για κάποιους λόγους, δεν θα τα πούμε όλα, ταλαιπωρείται. Είναι ένα suspense η ναι. συγκεκριμένη ταινία. Είναι όμως μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, ντυμένη με την επιστημονική φαντασία. Στην πραγματικότητα είναι το ψυχολογικό ταξίδι αυτού του ανθρώπου, του Brad Pitt δηλαδή, για την ανακάλυψη του πατέρα του και τελικά την ανακάλυψη του εαυτού του. Ένα κοινωνικό δράμα μεταξύ άλλων. Ναι, ναι. Γιάννη Ζουμπουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Την έδρα της NASA επισκέφτηκε ο Brad Pitt, όπου και μίλησε με τον αστροναύτη Nick Hague από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εν ώψη της νέας ταινίας Ad Astra. Στην ταινία υποδίεται έναν αστροναύτη που ταξιδεύει μέχρι την άκρη του ηλιακού συστήματος για να ανακαλύψει τι είχε συμβεί στην τελευταία αποστολή που εξαφανίστηκε ο μυστηριωδός ο πατέρας του. Station, this is Brad. How do you hear me? Hey Brad, this is Nick. Ο Brad Pitt σε απευθεία σύνδεση με το διάστημα. Ο διάσημος τοπιός επισκέφτηκε την έδρα της NASA και από εκεί είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για 20 ολόκληρα λεπτά με τον Αμερικανό αστροναύτη Nick Hague, που βρίσκεται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και όλα αυτά βέβαια στο πλαίσιο της προώθησης της νέας του ταινίας Ad Astra, στην οποία ο Brad Pitt υποδίεται έναν αστροναύτη που συμμετέχει σε επικίνδυνη αποστολή στα όρια του ηλιακού συστήματος. Οι δύο άντρες είχαν μια ζωηρή και ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη ζωή στο διάστημα και όχι μόνο. Έχω διαβάσει αστροναύτες να λένε ότι κοιτάζοντας πίσω στη Γη συνειδητοποιούν πόσο ασήμαντοι είμαστε στην απεραντότητα του σύμπαντος. Έχεις αντίστοιχη εμπειρία ή κάτι διαφορετικό? Και εμένα με έκανε πραγματικά να αγαπήσω και να εκτιμήσω το όμορφο και πολύτιμο μικρό νησί στο οποίο ζούμε. Ο Brad Pitt δεν έχασε την ευκαιρία και ζήτησε από τον Nick Hague να του πει με βάση τις γνώσεις του ποιος ήταν πιο πιστικός στον ρόλο του αστροναύτη, ο ίδιος ή ο φίλος του George Clooney, που είχε επίσης υποδηθεί τον αστροναύτη στην ταινία Gravity. Nick, τελευταία ερώτηση και πρέπει να επικαλεστώ την εμπειρία σου. Ποιος είναι πιο πιστικός στον ρόλο του αστροναύτη, ο Clooney ή ο Pitt? You were
Εσύ, οπωσδήποτε. We have some highly classified... Στην ταινία Αντάστρα, ο Μπρατ Πίτ υποδύεται έναν αστροναύτη που ταξιδεύει μέχρι την άκρη του ηλιακού συστήματος για να ανακαλύψει τι είχε συμβεί στην τελευταία αποστολή που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς και στην οποία συμμετείχε και ο πατέρας του, τον οποίο υποδύεται ο Τόμι Λι Τζόουνς, και με αυτόν τον τρόπο να σώσει την ανθρωπότητα. Στο μεγαλύτερο μέρος της ταινίας, ο Μπρατ Πίτ βρίσκεται μόνος του σε ένα διαστημόπλοιο. Το ταξίδι σύντομα γίνεται ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο ίδιος ο Μπρατ Πιτ χαρακτήρισε την ταινία ως τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δελτίο με τα αθλητικά μας τώρα και να συνδεθούμε αμέσως τώρα με το Καραϊσκάκι, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πολύ σημαντικός αγώνας μεταξύ του Ολυμπιακού αλλά και της Αγγλικής Τότεναμ με σκορ 2-2 προς το παρόν. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Κότσης για να μας πει περισσότερα για αυτόν τον πολύ σημαντικό αγώνα. Νίκο, σε ακούμε. Καλησπέρα Γιάννη, πράγματι έτσι είναι. Στο 20 λεπτό βρισκόμαστε ο Ολυμπιακός Τότεναμ 2-2. Το πρόβλημα είναι ότι ο Ολυμπιακός για 44 λεπτά περίπου βίωσε την ποδοσφαιρική παραδοξότητα του να είναι ανώτερος μιας ομάδας αξίας 900 εκατομμυρίων ευρώ και βάλε. Ο Ολυμπιακός στο 30 λεπτό βρέθηκε να ιτάται με 2-0, ενώ είχε δοκάρι, είχε τρεις κλασικές ευκαιρίες και 11-2 τελικές προσπάθειες. Με γκολ των Κέιν και Λούκας Μόουρα. Στο 44 λεπτό ο Ντάνιελ Ποντένσε μείωσε σε 1-2 με μια εξαιρετική ενέργεια από δεξιά και πλασέ. Και στο 54 λεπτό ο Ματία Βαλμπουενά κέρδισε πέναλτι και το εκτέλεσε εύστοχα ίδιος. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός Τότεναμ 2-2 με την αναμέτρηση να βρίσκεται στο απογορύφωμά της. Καλή επιτυχία λοιπόν να ευχηθούμε. Να πάμε όμως τώρα να δούμε για μια σύσκεψη που είχαμε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό σε ό,τι αφορά τα προβλήματα της αθλητικής βίας. Έτσι είναι, έγινε σύσκεψη του Μέγαρου Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευθέρη Αυγεννάκη και του Υφυπουργού Αθλητισμού Προστασίας του Πολίτη, κ. Λευθέρη Οικονόμου και του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Μαυρωτά. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα προσυνοημένα παιχνίδια και τη βία φυσικά. Συζητήθηκαν θέματα που θα μπουν στο νομοσχέδιο, το νέο αθλητικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, το οποίο αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση και προς διαβούλευση και ψήφιση το αργότερο έως τις αρχές Ιανουαρίου. Η κυβέρνηση θέλει να καταπολεμήσει τη βία, θέλει να βάλει όρια και φραγμούς σε όσους προσπαθούν να βγάλουν τις οικογένειες από το γήπεδο. Θα χρησιμοποιήσει τη δικαιοσύνη, θα δώσει εργαλεία στη δικαιοσύνη ώστε να μπορεί να κάνει πιο εύκολα τη δουλειά της. Θα αναβαθμίσει το ρόλο της αθλητικής βίας και θα προσπαθήσει να βγάλει τα στοιχεία που δεν ταιριάζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο από τα γήπεδα. Μάλιστα. Να πάμε όμως τώρα να δούμε και ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη, συγκεκριμένα με τον διαιτητή. Ακριβώς σήμερα το πρωί ο Άρης ανακοίνωσε, έβγαλε μια διαρροή επίσημη για στην οποία ανέφερε ότι η παρουσία του Τάσου Σιδηρόπουλου, του διαιτητή από το Δεκάνησα, είναι ανεπιθύμητη για τους κίτρινους. Είχαν πληροφορίες οι κίτρινοι με βάση όσα ανέφεραν ότι θα ορίζονταν από την ΚΕΔ ο συγκεκριμένος διαιτητής. Τελικά επιβεβαιώθηκε η πληροφορία που είχαν. Λίγες ώρες αργότερα η ΚΕΔ όρισε τον Τάσο Σιδηρόπουλο για την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Άρης, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι η ΚΕΔ και μόνο θα είναι υπεύθυνη για ό,τι και αν συμβεί σε αυτόν τον σκανδαλώδη ορισμό του συγκεκριμένου διαιτητή, για τον οποίο σημειώνεται μάλιστα ότι είναι ένας από τους πλέον ευνοημένους διαιτητές της ΚΕΔ. Σε ένα ντέρμπι σαν αυτό δεν επιλέχθηκε ξένος διαιτητής όπως ζήτησε η ΠΑΕ Άρης και φυσικά δεν επιλέχθηκε ούτε δόθηκαν απαντήσεις για την παραγωγή του ΒΑΡ. Ένα πολύ σοβαρό θέμα, διότι το παιχνίδι θα το δείξει το ΠΑΟΚ TV, άρα και η παραγωγή του ΒΑΡ, η εικόνα του ΒΑΡ και των όσων θα γίνουν από τη διαιτησία, στο κομμάτι της διαιτησίας του βίντεο ρέφερι, θα αφορά την παραγωγή που θα κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Νίκο Κότση, ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ο αγώνας του Ολυμπιακού απέναντι στην Τότεναμ συνεχίζεται. Μένετε όμως εδώ γιατί ακολουθεί η εκπομπή Ανάπτυξη με την Έλενα Λάσκαρη και αμέσως μετά ο One Talk με τον Δημήτρη Μανιάτη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.